χρόνο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην εταιρεία μας, διότι δεν υπάρχει πρώτη ύλη, δεν υπάρχει οικονομική άνεση για να δουλέψουν τα εργοστάσια μας. Υποσχέθηκαν ότι θα δοθεί λύση ζητώντας για την εταιρεία 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υποσχέθηκαν ότι θα μας τα δώσουν, εδώ και ένα χρόνο μας κοροϊδεύουν και μας φέρνουν κάθε τόσο στην Αθήνα. Ενώ έχει δοθεί, έχει γίνει επιχειρησιακό σχέδιο που δείχνει ότι η εταιρεία είναι βιώσιμη, το επιχειρησιακό σχέδιο το έχει εγκρίνει και οι τράπεζες, οι κυβερνούντες σφυρίζουν αδιάφορα και θέλουν να αφήσουν 1.200 εργαζόμενους στον δρόμο. Πάμε. Είμαι η Λιάπη Εκατερίνη, είμαι εργάτρια, δουλεύω 15 χρόνια, είμαι σε κάποιο όριο ηλικίας, δεν έχω τα συντάξιμα ένσημα και παλεύουμε να ανοίξουμε την επιχείρηση που δουλεύαμε μέχρι πρότινος και να δουλέψουμε, να συμπληρώσουμε, να πάρουμε κάποια υποτυπώδη σύνταξη βασικά, δεν θα πάρουμε και κάτι μεγάλο. Αλλά εδώ και 1,5 χρόνο δεν δουλεύουν, μας κοροϊδεύουν συνεχώς. Έχουν αφήσει τις οικογένειές μας πίσω, τα παιδιά μας. Αγωνιζόμαστε εδώ μέσα στη βροχή και μέσα στο κρύο 10 μέρες τώρα. Αδιαφορούν τουλάχιστον να δεχτούν να μας ακούσουν. Να ακούσουν το πρόβλημά μας. Μας έχουν τάξει, είναι η έκτη φορά που κατεβαίνουμε στην Αθήνα. Αυτό είναι. Πολύ ωραία. Το θέμα είναι γνωστό. Μας ταλαιπωρούν εδώ και 10 μήνες. Κατεβήκαμε ήδη 6 φορές μαζικά στην Αθήνα. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε με τον Αθανασίου, μας είπε αν κατατεθεί σχέδιο θα σας δώσω αυτά που ζητάτε και όσα χρειαστούν ακόμη. Κατατέθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο και δεν δίνουν τις εγγύησεις. Δεν μπορούν να χαρίζουν στις τράπεζες τους επιταθείς και σε εμάς να μην λύνουν το πρόβλημά μας και να βρεθούν στον δρόμο, παράδειγμα, 950.000 άνεργοι, εργαζόμενοι, δίχως δουλειά.